This is Boku Beats. Καλησπέρα παιδιά σε όλους. Πριν ξεκινήσει το βίντεο θα ήθελα με χαρά να σας ανακοινώσω ότι έχει σκάσει το καινούργιο merch. Μπορείτε να το ψωνίσετε είτε από το Instagram Fortify Group είτε από το site. Θα είναι και τα link από κάτω. Έχω βγάλει φουτεράκια και μπλούζες. Το πρώτο design είναι αυτό, Never Stop Dreaming, για αυτούς που δεν σταματάνε ποτέ να ονειρεύονται και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Και έχω, κάτσε να το δείξω. Αυτό εδώ είναι το κοντομάνικο και από πίσω I am boss. Εστίασα έτσι στην πρώτη μου παρτίδα να είναι λίγο πιο BMW orientated, να έχει έμφαση στα, δηλαδή, στους BMW fans όπως είμαι και εγώ, και επόμενη φορά θα βγάλω και έτσι πιο γενικά merch, θα απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο. Και όσοι ψωνίσουν, οι 10 πρώτοι που θα ψωνίσουν από το site με κωδικό N44 promo code θα μπορέσουν να έχουν έκπτωση στα footer 10 ευρώ και στα κοντομάνικα 5 ευρώ έκπτωση. Η ποιότητα είναι τρομερή. Όσοι με γνωρίζουν και πιο προσωπικά ξέρουν, ή όσοι έχουν ψωνίσει προηγουμένως από το site ή από το Instagram, τέλος πάντων, θήκες κτλ., ξέρουν ότι πάντα εστιάζουν στην ποιότητα. Οπότε η ποιότητα είναι τρομερή, είναι πολύ ζεστά. Φανταστείτε, το σηματάκι είναι βελούδινο και πλένεται άφοβα από την ανάποδη. Ελπίζω να σας αρέσουν, ευχαριστώ για τη στήριξη και καλή απόλαυση στο βίντεο. Σήμερα είμαι αρκετά χαρούμενος γιατί επιτέλους ξεκινάμε τη διαδικασία του εμφανισιακού κομμάτι του αυτοκινήτου και θα βάλουμε κάτι που ήθελα καιρό να βάλω. Αλλάζει τελείως το αυτοκίνητο, τουλάχιστον από τη δικιά μου άποψη. Είναι κάτι που το χρειάζεται σίγουρα για να ολοκληρωθεί το πακέτο CSL look, γιατί έχουμε μπορμπαγκάζ, τέλος πάντων, θα τα δείτε τώρα. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να πω λίγα λόγια για το ηχοσύστημα και την οθόνη που αλλάξαμε και βελτιώσαμε. Λοιπόν, έχω βάλει μια οθόνη 9 inch η οποία νομίζω είναι 2 GB ROM, 32 GB ROM, 2 GB RAM. Αν κάνω λάθος κάτι θα το διορθώσω, γιατί με τις οθόνες δεν το πολύ έχω πολύ έψαξα. Βασικά έχω έναν άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύομαι, μου έβαλε τα πράγματα, μου λέει είναι κομπλέ, του λέω ok, τα βάζουμε, αυτό που θέλω. Δεν είναι κάτι super wow, δεν είναι κάτι, είναι μια μέση λύση, είναι value for money, δηλαδή κόστος όλη οθόνη ξέρω 3 εκατοστάρικα. Παρ' όλα αυτά έχουμε και τα ηχεία. Τα ηχεία, δεν ξέρω αν το έχω ξανααναφέρει, είχαν κάνει τη μαϊμουδιά σε αυτό το αμάξι, είχαν κόψει λίγο τα πάνελ στις πόρτες και έχουν βάλει με κατασκευή ηχοσύστημα. Δηλαδή έχουν βάλει 2-3 ηχεία, είχαν βάλει μπροστά, κάτω στις πόρτες, το οποίο εντάξει είναι χοντρή βλακεία να κόψεις το πάνελ το αφεντικό του μητρία για να πας να βάλεις ηχεία. Γιατί από τη μάνα του έρχεται, δηλαδή με, άμα βάλεις τα Harman Kardon που έχει τους ενισχυτές του, τους subwoofer του κτλ, είναι πολύ καλό ηχοσύστημα γιατί δεν υπάρχει λόγος να το πειράζεις, δηλαδή να κάνεις μαϊμουδιές. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά δουλέψαμε με ό,τι έχουμε και είπα, δεν είχα σκοπό να αλλάξω ηχεία και πάνελ προς το παρόν, αλλά ούτως ή άλλως το μετρήσαμε και ήταν ψιλοκαμένα, καμένα ήταν, και δηλαδή και όταν δούλευαν με την οθόνη μου δεν ακούγονταν πολύ ωραίος ο ήχος. Λοιπόν, οπότε τι κάναμε, αλλάξαμε αυτά τα 3 ηχεία στην κάθε πόρτα και βάλαμε από 2 φωνή και μπάσου ταυτόχρονα. Τα 2 είναι JBL, τα 2 είναι Hertz, νομίζω είναι 120W το καθένα,
Και βάλαμε και έναν ενισχυτή, ο οποίος είναι JBL. Τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Σε κάτσε να σας δείξω και την οθόνη. Λοιπόν, εδώ είναι η οθονούλα. Ωραίο μενού έχει, αυτό με ανησυχούσε, δηλαδή κατά πόσο ωραίο μενού θα έχει μια οθόνη η οποία έχει, ξέρω εγώ, αυτά τα λεφτά, 300 ευρώ και δεν είναι το 500, 600, ας πούμε. Βασικές λειτουργίες, Bluetooth, ρυθμίσεις, τώρα δεν ξέρω γιατί σας δείξω. Έχω βάλει και εδώ πέρα, βέβαια πρέπει να συνδεθείς με τρόπο πριν ανάψεις το αυτοκίνητο, οπότε τώρα λογικά δεν θα γράφει κάτι, δεν έχει τη σύνδεση. Συνδέεται ουσιαστικά με ένα ανταπτοράκι που έχω Wi-Fi στην OBD και μου βγάζει αυτά τα data, αυτές τις πληροφορίες, τις διάφορες που έχει. Αυτά, εντάξει, αρκετά γρήγορο είναι, δεν κολλάει. Και τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι, το οποίο είναι το εμφανισιακό. Τι κάναμε λοιπόν? Βάλαμε CSL προφυλακτήρα μπροστά με τα carbon χάκια του, κανονικότατα τα πάντα. Carbon diffuser πίσω, βαμμένο μισό-μισό, έτσι όπως είναι σχεδόν από τη μάνα του, δηλαδή του CSL, με το pattern που έχει από τη μάνα του, το 1x1 τα κουτάκια το carbon, όχι το 2x2. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι, παιδιά, όσοι ξέρετε έχω, και όσοι δεν ξέρετε μάλλον, έχω ανοίξει το δικό μου κατάστημα και online και φυσικό κατάστημα έχω με ανταλλακτικά carbon. Για τα περισσότερα αυτά, δηλαδή για τα κυρίως βασικά VAG, Mercedes, BMW και φέρνω και M-Performance Bar, τα Krapovich, δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται, Ford for Group υπάρχουν εκεί, και μην ξεχνάμε και το merch που έχω φτιάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, είναι πολύ ωραίο. Σχετικά με το merch, θα ήθελα να πω κιόλας ότι ναι, εστίασα λίγο για αρχή στο κομμάτι του M, γιατί οι περισσότεροι μου ακόλουθοι είναι βεβαιδάκηδες και εγώ είμαι, οπότε δεν μπορούσα να μην το κάνω αυτό για αρχή τουλάχιστον, για την παρουσίαση ας πούμε την πρώτη, και μετά θα κάνω και πιο γενικές έτσι μπλουζίτσες, δηλαδή 44 crew ξέρω εγώ, και γενικότερα όσον αφορά το αυτοκίνητο δεν θα εστιάσω M και τα λοιπά, έτσι, εντάξει, είπαμε. Απλά κλείνω λίγο προς τα εκεί, δίνω μια βάση παραπάνω, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον μου το προσωπικό. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσω να σας ευχαριστήσω όλους και με υλικό και με merch και γενικότερα ό,τι κάνω στον χώρο του αυτοκινήτου, γιατί η ζωή μου πλέον είναι στον χώρο του αυτοκινήτου, είτε είναι χόμπι είτε είναι επάγγελμα, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και πάμε να δούμε τα πράγματα που βάζουμε σήμερα στο αυτοκίνητο. Πολύ ωραία. Τι θα μου πεις? Μα δεν υπάρχει, ρε. Και το έβαλες αυτό έτσι όπως ήταν, ε. Ωραίος. Πολύ ωραίο, μπράβο. Πολύ πάλι μέσα. Γραφεία, diffuser, τρίμα το κλείσαμε. Ωραίος. Ψιλοφαίνεται λίγο όμως. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ είναι γυαλί. Ναι. Εδώ θέλει λίγο. Αυτό εδώ με γυάλισμα θα έρθει. Δεν ξέρω, θα κάνω γυάλισμα εγώ. Άλλο πράγμα. Δεν τα αφήσαμε μαύρο. Ναι, εντάξει, έτσι έβλεπε. Και ο diffuser έτσι. Πένα. Πολύ ωραίο, φίλε. Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορεί να γίνει πιο γυαλί, με γυάλισμα.
Γιατί είναι και το carbon. Εντάξει, με προσοχή, ξέρω. Τώρα από να φύγει δεν φεύγει το χρώμα. Καλά, εντάξει ρε, τώρα αυτό είναι και κάτω. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε έρθει για να φτιάξουμε τα πράγματα στο δικό μας αυτοκίνητο. Έχουμε έρθει στο Νικολόπουλος Racing. Είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα που φτιάχνουν φανοπία και φτιάχνουν και αγωνιστικά, τρέχουν και οι ίδιοι. Και έχουμε έρθει εδώ να δείξουμε και κάνα αγωνιστικό έτσι, να πάρει το μάτι και να μας πούν για τα παιδιά τι specs υπάρχουν εδώ πέρα στο αμάξι πάνω. Κωνσταντίνος. Λοιπόν, είμαι ο Κωνσταντίνος, ναι. Γιος του αφεντικού της επιχείρησης και εδώ έχουμε ένα 208 της κατηγορίας RO5, εργοστασιακό αυτοκίνητο, φτιαγμένο από την Peugeot, 1600 κυβικά, 295 άλογα περίπου, σειριακό κυβότιο, 5 αρκετήτων. Στην τουρμπίνα προφανώς υπάρχει ένας περιοριστής για να βγάλει τόσα λίγα άλογα μόνο. Άμα βγει περιοριστής εννοείται βγάζει και παραπάνω. Είναι με το κανονισμό, πρέπει να έχει συγκεκριμένα. Με το κανονισμό πάει. Τώρα βρίσκεται σε μια φάση ανακατασκευής του αυτοκίνητου, γι' αυτό είναι και έτσι κλειμένο. Αυτό μετά από κάθε σεζόν, ας πούμε, αγώνων. Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ελέγχεις μετά από κάθε αγώνα. Όπως ας πούμε τα. Αυτά εδώ τα ρουλεμάνα που υπάρχουν στα μορτισέρ, θέλουμε καθάρισμα και γρασάρισμα, κάποιες μπίλες και κάτι άλλα εξαρτήματα του αυτοκίνητου. Αλλά σε γενικές γραμμές το αυτοκίνητο ελέγχεται και γίνονται ανακατασκευές στα εξαρτήματά του με βάση τα χιλιόμετρα που κάνουν. Okay. Ας πούμε ο κινητήρας ανά 4.000 χιλιόμετρα θέλει λύσιμο, ας πούμε, αλλά αυτό δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς, αυτό αναγκαστικά πάει στην Peugeot. Το αναλαμβάνουν αυτοί ή σε κάνα δυο άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες με την Peugeot. Όλα τα υπόλοιπα όμως μπορούμε να τα κάνουμε ανακατασκευή και μόνοι μας, όπως και το σασμάν που το έχω από κάτω, και το διαφορικό. Τα amortisseur τα έχουμε στείλει σε ειδικό για να τα σετάρει κιόλας κτλ. Τα amortisseur πόσο κρατάνε δηλαδή? Ή μάλλον θα το πάμε αλλιώς. Κάθε 2.000 χιλιόμετρα τα amortisseur θέλουν ολική ανακατασκευή. Αλλά 2.000 χιλιόμετρα, εμένα ας πούμε μου φαινόταν, ναι, εμένα μου φαινόταν πολύ λίγα. Εσύ μου είπες, ξέρω, ότι 2.000 χιλιόμετρα κάνετε σε 2 χρόνια, έτσι. Ναι, είναι πολλά τα αγωνιστικά χιλιόμετρα αυτά στην Ελλάδα. Εντάξει, στο εξωτερικό γίνονται πολύ πιο γρήγορα γιατί είναι πιο μεγάλοι αγώνες. Αλλά υπάρχει βιβλίο, οδηγός που σου λέει ότι κάθε τόσα χιλιόμετρα κάνει συντήρηση αυτό, εκείνο, ελέγχει αυτό, αλλάζει αυτό. Υπάρχουν βιβλία και προφανώς τεχνικοί που σου προτείνουν σε τα ρίσματα, πώς να μάθεις να στείλεις το αυτοκίνητο στα μέτρα σου, στα μέτρα του οδηγού. Προφανώς για να το κάνεις καλύτερο και πιο ευχάριστο στην οδήγηση. Ωραία. Και ας πούμε, η σεζόν πότε ξεκινάει στους αγώνες? Φέτος νομίζω ξεκινάει το Μάρτι. Όχι, πρέπει να έχει και μέσα Φλεβάρι κάπου έναν αγώνα, κομμάτινο. Μάρτι και διαρκεί ας πούμε μέχρι το Νοέμβριο πότε? Μέχρι πέρσι, ας πούμε, έφτασε μέχρι και Δεκέμβρη. Ήταν ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να πούμε ότι τρέχει μόνο ασφαλτό, δεν τρέχει χώμα. Όπως και γενικά τα αυτοκίνητα της ομάδας. Είναι άλλο setup για να τρέξει στο χώμα ή... Ναι, αλλάζεις αμορτισέρ, αλλάζεις φρένα, αλλάζεις ποδιές από κάτω. Αλλάζεις το στήσιμο του διαφορικού και του σύντομου. Άρα αναβάζεις, ας πούμε. Ναι, περίπου ναι. Ναι. Τώρα όπως είναι, ας πούμε, στημένο, είναι ικανό να τρέξει και σε ανάβαση και κατάλληλη. Αυτά. Και ποιος τρέχει? Τρέχει ένας γιατρός. Εσύ δεν τρέχεις. Εσύ δεν τρέχεις. Με τι τρέχεις? Αυτό είναι δικό μας, όχι, αυτό είναι δικό μας. Αυτό κάνουμε υποστήριξη. Και εσείς με τι τρέχετε? Εμείς έχουμε αυτό εδώ, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να τρέξει σε ράλι. Τρέχει μόνο σε αναβάσεις και πίστα. Ναι. Και η αλήθεια είναι δεν το έχουμε τρέξει ακόμα. Ναι. Έχω στην αποθήκη, στο γκαράζ και ένα κλειό το οποίο το έχουμε φτιάξει. Έχω κάνει εγώ δύο αναβάσεις. Μπορεί να τρέξει ο Παναγιώτης, μπορεί να τρέξει και εσύ, άμα θέλει. Παναγιώτης. Πιο. Ξέρεις, αυτοκίνητο για όλους, ρε παιδί μου. Κατάλαβα. Και δηλαδή για χόμπι ουσιαστικά είναι αυτό. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και επαγγελματικά, αλλά όχι στη χώρα. Η χώρα μας δεν μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο επαγγελματικά. Ναι. Αναγκαστικά το κάνεις σαν χόμπι. Όχι αναγκαστικά.
είναι και οι υποδομές και οι καταστάσεις τέτοιες που δεν μπορείς να το κάνεις πέρα από χόμπι να το ακολουθήσεις. Κατάλαβα. Ωραία. Αυτό τι αμάξι είναι? Αυτό είναι ένα Mitsubishi Space Star ή Mirage για κάποιους άλλους. Για την Ιαπωνία κύριε Mirage. Ασία Space και Αμερική λέγεται Mirage. Μηχανικά έχει από Evo 6. Και πάτωμα. Και πάτωμα. Τετρακίνητο. Εδώ. Είναι 430 άλογα περίπου. Χωρίς περιοριστή. Ή έχει περιοριστή, έχουμε βάλει. Ναι, δεν έχουν περιοριστή. Και πόσο κιλά είναι αυτά? 1100 περίπου. 1100 κάτι κιλά. Ναι, άρα εντάξει, είναι πολύ γρήγορο. Και ναι. Αυτό είναι, ας πούμε, έχει όριο στα 1200... 30. Μπορεί και 1250. Με σειριακό είναι αυτό. Και αυτό με σειριακό κυβότιο 5 ταχυτήτων. Το ΟΤΕ δεν έχει κάτι ιδιαίτερο πάνω, στην ουσία μαμά είναι. Α, δεν είναι ούτε σφυριά ούτε τίποτα. Όχι. Μπιελόβιδες έχει σίγουρα, γιατί εντάξει γίνεται ένα ευαίσθητο σημείο σε όλα τα αυτοκίνητα. Και αντέχει, ε. Αντέχει. Μέχρι έχει... περίπου 500 άλογα και όλοι. Πόσο ροπή έχει βγάλει, έχει γύρω στα 65 κιλά. 650 νιουτόμετρα, 660 νιουτόμετρα, κάτι τέτοιο. Η τουρμπίνα μαμά. Μαμά προδιαγραφών, δεν είναι ακριβώς μαμά. Υπάρχει ένα εργοστάσιο, μια εταιρεία βασικά, η Owen Technologies, η οποία φτιάχνει τούρμπο κατά παραγγελία κυρίως. Και το συγκεκριμένο τούρμπο είχε γίνει παραγγελία για ένα Group Ne αυτοκίνητο. Mm-hmm. Ένα μαμά... Α, αυτή η κατηγορία αυτών λέγεται Group Ne. Όχι, αυτό τρέχει φόρμουλα σαλούν στις αναβάσεις και στη πίστα. Αν έτρεχε σε ράλι δεν ξέρουμε πώς ονομάζονταν η κατηγορία. Μπορεί protocars, μπορεί οτιδήποτε ας πούμε. Στο εξωτερικό σε όλη την Ευρώπη τρέχουν, εκτός από την Γαλλία που απλά δεν έχουν ανάγκη να πάρουν τέτοια αυτοκίνητα λόγω της οικονομικής κατάστασης, γιατί τίνουν σε τέτοια αυτοκίνητα, WRC και γενικότερα τέτοιες καταστάσεις. Αλλά είναι ένα πολύ ευχάριστο αυτοκίνητο και στην οδήγηση. Τετρακίνητο αυτό. Τετρακίνητο, ναι. Είναι όλο το πάτωμα από Evo 6. Από Evo 6. Το μόνο Evo που μου αρέσει, το μεταξύ. Είναι η αλήθεια αυτή. Αυτό εδώ τι είναι, ρε? Κονσόλα. Τι κονσόλα? Από εδώ γίνω τώρα. DJ. Από εκεί παίζει μπάλα, αυτοκίνητο. Πω πω, φίλε, μιλείς πολύ ωραία, όμως, ε. Τι κάνεις, να το βάλεις μπροστά? Όχι, δεν φωνάζει. Φάδε. Πάτε το καλό. Ωραίο. Και τι, αυτά εκεί ελέγχεις? Εδώ πέρα είναι τα πάντα. Για λογαθαριστήρες, ignition start, το φώτα, έχει, αυτό, τρόπες, water, φώτα, τρόπες βενζίνης. Και στο τιμόνι έχει κάποια άλλα κουβιά, για άλλες κρίσεις. Ωραίο. Άλλο, άλλο. Α, και το σκούπι να μπαίνει αέρας πάνω, ε. Ναι, και το σκούπι. Και πλαστικά τζάμια. Ελαφρωμένο. Ακριβώς. Πόρτες είναι σχεδόν άδειες. Σχεδόν άδειες, ε. Carbon. Ωραίο. Το σι... Οπα, αυτό πες με ότι είναι υδραυλικό χειρόφυλλο. Ναι. Πω... Γαμάει. Και το... ταμπλό είναι... ελαφρωμένο. Oh. Και ωραίο, ξέρεις τι μου αρέσει, ότι είναι... έχει και... έχει και στυλ το αμάξι και είναι clean, έτσι, ξέρεις, πολύ... πολύ ωραίο, πολύ ψαγμένο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, μέσα να μας πούν τα παιδιά, ελπίζω να βρεθούμε και σε καμιά προετοιμασία, σε κανένα αγώνα, να το δούμε να τρέχει. Και γιατί όχι, δοκιμές, να πάμε και καμιά βόλτα. Θα πάμε και καμιά βόλτα. Ωραία, θα περιμένει ο κόσμος. Τα είπες τώρα, official. Ωραία. Ο λόγος είναι λόγος, εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε, παιδιά. Και γιατί... εμείς ευχαριστούμε. Που μας είπατε και τις πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, βάψαμε προφυλακτήρα μπροστά. Καινούριο CSL. Το Carbon, το diffuser που πήρα, βάψαμε το πάνω για να είναι όπως στο CSL εγωρσιακό. Και το board bagage πίσω, το CSL που έχω, το βάψαμε και αυτό γιατί είχε κάτι μπιμπίκια προς τα μέσα, κάτι περίεργα, δεν ξέρω, είδα από περίεργη, κακή βαφή μάλλον,
προηγούμενη. Οπότε για να γίνουν όλα πένα, γιατί αυτό δεν έρχεται στο γυάλισμα, πρέπει θέλει γέμισμα και στοκάρισμα ουσιαστικά σε αυτά τα σημεία και επαφή. Οπότε το κάναμε αυτό και είμαστε έτοιμοι για να μας το περιποιηθεί ο Λευτέρης σε δεύτερη φάση, το οποίο θα γίνει, θέλω να πιστεύω, σύντομα. Θα δείτε όλη τη διαδικασία, πώς θα γίνει το αυτοκίνητο. Την επόμενη μέρα σήμερα έχω έρθει στο φίλο μου το Λευτέρη στη Σφίνα, γι' αυτό δεν έχω και την κάμερα, τρώω από το κινητό, να πλύνουμε το αυτοκίνητο, έτσι να το δω πως φαίνεται όλο πλυμμένο στον ήλιο. Έχει ωραία μέρα, Σάββατο σήμερα, και θα το πλύνουμε μαζί με το φίλο μας Σταμάτη. Λοιπόν, το πλένουμε στο χέρι, εννοείται. Εδώ βάζει κάτι δικά του. Αυτά Σταμάτη μπορεί να τα κάνει ο καθένας σπίτι του. Εννοείται, δεν είναι κάτι δύσκολο. Πολύ απλή διαδικασία. Τώρα τι έβαλες, ας πούμε. Αυτό είναι back remover, είναι πρόκληση για μυγάκια και τυχόν ρήπους και τα σχετικά. Και αυτό είναι το iron remover για επικαθίστες ζάντες. Okay. Δεν είναι καθιστά. Δεν έχει φάρμακα για τέτοια μέσα. Τώρα έβαλες άλλο υγρό για το μπορτσάκι. Είναι το ίδιο, καθαρίζει και τα λάστιχα. Ωραία. Καλά. Θα φύγει όλη η βρωμιά από τις ζάντες. Τώρα τι βάζεις? Είναι αφρός. Αυτός είναι ο αφρός ουσιαστικά για να φύγουν τα πολλά. Αυτός, ναι, είναι ενεργός αφρός. Όποια επικαθίσεις το αυτοκίνητο επάνω, το αφήνουμε να δουλέψει 5 λεπτά να βράσει, όπως λέμε, και βγάζω όλη την βρωμιά. Κατόδο. Μετά βάζουμε σφουγγάρι, τις μπουρκστάπ, τις κομπινωμίες. Αλλά ακόμα μην δέρνει, να μην κάνει αράχνη. Άλλο σουγγάρι για τις ζάντες, άλλο για τις μαφιέδες, άλλο για το αμάσωμα. Άντε το ξεπλένεις, το βάζεις με τη μια. Ε? Έχουμε ρίξει πρόκληση, το πάτε μου. Πάμε για κόλπα. Η ζάντα είναι λες και έγινε άλλο χρώμα. Τι μαγικό είναι αυτό? Κέρι, αυτός είναι ο λάμπης. Πω, μυρίζει και ωραία, ε. Για το φίλο μας το Μεϊντάρι, κύριε Δημήτρη. Α, ελληνικό είναι. Ναι. Μπράβο. Πρέπει να προωθούμε και λίγο τη χώρα μας. Εννοείται, έτσι πρέπει. Κοίτα, να ξέρεις, εγώ πιστεύω στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ και καλά μυαλά και καλά προϊόντα και τεχνίτες. Σίγουρα. Απλά Καλό. Σίγουρα υπάρχουν. Υποδομές δεν υπάρχουν και λίγο νοοτροπία σε περισσότερους. Νοοτροπία να αλλάξει. Ναι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν χώρα. Θα δούμε και γραφάμε μπροστά. Έτσι. Καινούργια πετσέτα για το φίλο μου τον νεόφυτο. Ναι. Το κουτί. Άμα θες την πιάσεις και μπουρνούζι. Πάμε να δούμε το δουλειώσει. Τι λες τώρα?
Μαγικό έκανες ρε φίλε. Στο καπό στο καπό. Τι είναι αυτό ρε, ένα τσάκ έχεις και σε ένα σόλτα μάξι. Πολύ καλή ποιότητα. Σε φάξι είναι, είναι η εταιρεία που μας αντιπρόσωπε αφήνα. Πότε μπορώ να το βρουν και στο... Μπορώ να το βρουν στο κατάστημα μας, ναι. Πάμε το παράδοδο για όλα. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να βρίσκω τα προϊόντα από κοντά. Πώς δουλεύουν. Ναι, αυτό ήθελα, ήθελα λέω, ας περάσω να δω. Αυτή η πετσέτα έχει το εξής καλό. Για άλλους καλό, για άλλους κακό. Αντέχει 10 φορές το βάρος της σε νερό. Οπότε στεγνώνεις όλο το αυτοκίνητο. Και χρες. Μπορείς να τις τύψεις καθόλου. Αυτό είναι πολύ βολικό, όντως. Είναι καλό και βολικό και επαγγελματίες. Για πλυντήρια ειδικότερα, είναι πολύ καλό. Να σου πω, όταν παίρνεις καινούργια πετσέτα δεν χρειάζεται να την πλύνεις πρώτα. Όχι, 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 όχι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται γιατί τις περισσότερες φορές που πλένουμε τα πανιά, όποια πανιά χρησιμοποιούμε είτε για άλλη θέση είτε για κεραμικά, καλά για τα κεραμικά, είναι για πέταγματα. Οι πετσέτες που έχουν για το στέγνωμα χαλάνε στο πλυντήριο. Πολλοί τις βάζουν στους 90 βαθμούς και τις χαλάνε, κάνουν κόμπους. Οπότε ένα απλό ξέπλυμα για να φύγουν πάνω όλοι οι ρήποι και δομιές και είναι μια χαρά. Δεν χρειάζεται. Εγώ είμαι αντικειμενικός. Μα όχι, μα τα φέρνεις εσύ γιατί σου αρέσουνε. Τα έχω τσεκάρει ότι δουλεύουν τα πράγματα. Κοίτα να δεις. Φίλε, αυτό μου λένε και πολύ και εμένα μπεμβεδάκια, μπεμβεδάκια. Σου λέω μπεμβεδάκια στα τεκμηριωμένα. Δεν σου να πάρω τις άλλες μάρκες. Απλά μου ταιριάζει εμένα περισσότερο. Είναι αγαπημένη καρότσα. Μου ταιριάζει περισσότερο τεκμηριωμένα γιατί ξέρω τι θα σου πω. Ταιριάζει σε εμένα, στο χαρακτήρα μου. Καλά. Ξέρεις ότι υπάρχει και ζήλια έξω και φθόνος. Καλά, ναι, εντάξει. Εδώ τι έχουμε, ένα Εύω. Γενικά δεν μου πολύ αρέσουν τα Εύω. Όπως έχετε καταλάβει πολύ, αλλά αυτό εδώ το αμάξι είναι στην Μπένα και είναι πολύ προσωμένο και είναι πολύ όμορφο. Το αγαπημένο μου Εύω εμένα είναι το Εύω 6. Το Εύω 6 έχω δει ένα σημαίνιο στο GTR Racing και έχω πάθει πλάκα full carbon, καθίσματα φλίδες τώρα carbon έτσι. Και ναι, το 9 ή 8 δεν ξέρω τι είναι αυτό, ίδια μου φαίνονται. Δεν με τρελαίνει, αλλά το συγκεκριμένο είναι πολύ όμορφο. Θα το δούμε σε λίγο. Το προϊόν που βάζω στα λάστιχα είναι βινήλιο, είναι αδιάβροχο. Μπορεί να πατήσουν νερά στον δρόμο, μπορεί να πιάσουν βροχή. Τουλάχιστον το λάστιχο θα διαλύσει όπως πρέπει και το προστατεύει. Δεν ξέραμε τα λάστιχα, όπως είναι τα περισσότερα διαλυστικά ελαστικών που έχουν δύο δίζελ μέσα. Είναι καθαρό βινήλιο. Λογικά δηλαδή δεν κάνει και κακό και στις άντες άμα πες. Τα κοινά γυαλιστικά, δηλαδή που είναι τα 20 λίτρα για τα πλυντήρια που καταναλώνουν ας πούμε ποσότητες, κάνουν και στις άντες κακό, ναι. Γιατί περιέχουν βιοντίζελ μέσα και αφήνουν κατάλοιπα αρκετά πάνω. Και ειδικά στις άντες μαύρες που είναι και βαμμένες, έχουν λίγο θεματάκια. Τι αυτό, για τζάμι ειδικό? Για τζάμι, ναι. Με μικροίνες, αποκλειστικά για τζάμι είναι αυτά. Και γιατί, εντάξει, το τζάμι είναι τόσο σκληρό και... Θα καταλάβεις τώρα. Αυτό το τζάμι με το πίσω. Τη διαφορά. Έχουν βρει ειδική σύνδεση για το πανάκι αυτό και δεν αφήνει καθόλου λεκέδες. Ούτε στίγματα, στάπες, τίποτα. Τι πας να βάλεις τώρα? Κερί. Κεραμικό κερί είναι αυτό. Για προστασία. Κάτσε και το άλλο κερί που έβαλες πριν. Ήταν για το ξέπλυμα. Α. Να ξεπλένουμε.
αυτό είναι για έξτρα προστασία. Ω, πώς μυρίζει έτσι, φίλε. Θα δεις την υφή. Η μυρωδιά, εντάξει, όλα τα καθαριστικά έχουν σχετικά καλή μυρωδιά, ωραία, ευχάριστη. Θέλουμε να δούμε πώς δουλεύει τώρα στο κάθε προϊόν. Για να μπορεί να καταλάβει ο πελάτης, ο φίλος, οτιδήποτε μας είναι ο καθένας. Αλλά αγαπάμε λίγο μητρία την αγαπάμε. Αγαπάμε λίγο μητρία. Αυτά εδώ πέρα θα φύγουν με το γυάλισμα ή όχι? Τα περισσότερα ναι. Τώρα βέβαια θα είμαι σαν μαλάκα, θα προσέχω σαν παππού στο αμάξι. Γιατί πριν, εντάξει, ήξερα ότι θα το βάψω στον προφυλακτήρα. Όλους τους προφυλακτές πριν, προηγούμενος, ήταν όλος άσπρος. Από πετραδάκια. Και εδώ, άμα δεις κάτι, έχει φάει πολύ χοντρές. Ναι, αλλά μόλις θα σου κολλήσει κάποιος, θα πας από πίσω. Ναι. Μέχρι να κάνει δεξιά και τον περάσεις. Οπότε πάλι πετραδάκια θα έχει. Αλλά θα προστατευτείς λιγάκι. Άμα έχω και κεραμικό. Εννοείται, γι' αυτό. Έχεις μια έκτα προστασία. Πόσο να. Και το μπουρδέλο τα τρώει παντού. Σε αυτό, σε αυτό το φτερό, στο, και στο πίσω φτερό. Ναι, ο φτερός είναι αυτοκίνητο, το πόδι σου φτερό. Ναι, εντάξει, δεν μέχρι κι εγώ. Για να δω τι κάνω. Τι λες ρε. Κάτι κάναμε. Κάτι έγινε. Κάτι γίνεται. Και όλο αυτό από αυτά που βάλεις τώρα, ε. Ναι, το κερί. Είναι ένα, ναι. Ένα τύπο, ας πούμε, που okay. Βοηθάει. Δηλαδή και μια βροχή να σου φτιάξει τον δρόμο, σίγουρα θα σε προστατέψει. Δεν θα μείνει όλοι οι ρήποι πάνω, το 80% θα φύγουν. Οπότε είναι ένα καλό προϊόν για τον ιδιώτη, αν θέλει να χρησιμοποιήσει το σπίτι του. Αν πλένει κάποιο το σπίτι του μόνο του. Ναι, όντω. Ωραίο κάτι. Δηλαδή, πες μου τώρα αυτά που όλα αυτά χρησιμοποιήσαμε. Πόσο πάνω κάτω μπορεί να στοιχίσουν για μια πρώτη αγορά και πόσο θα διαρκέσουν. Η αγορά σου περίπου θα είναι γύρω στα 60-80 ευρώ mm-hmm. για όλα τα προϊόντα. Σαπούνια όλα μαζί αυτά. Σαπούνι, ναι, ναι, ενεργός αφρός, το καθαριστικό για τις ζάντες. Θα πάρεις ένα κουβά, θα πάρεις δύο πινελάκια, δηλαδή τα πρώτα πράγματα που χρειάζεσαι για να δουλέψεις. Την πετσετούλα που είναι πολύ βασικό, σφουγγάρι. Εκεί 60-80 ευρώ περίπου. Σίγουρα θα περάσεις δύο μήνες. Σίγουρα δύο μήνες. Okay. Με τα προϊόντα. Δύο μήνες πλώνοντας πω, κάθε εβδομάδα τι, πόσο. Για μένα δύο φορές την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα. Ναι, σίγουρα θα περάσεις δύο μήνες με τα προϊόντα. Άρα, με το πλύνεις και μια φορά την εβδομάδα. Άμα το πλύνεις μια φορά την εβδομάδα ακόμα, είσαι πολύ κερδισμένος. Οικονομικά μιλάω. Κατάλαβα, Και σίγουρα, αν σου αρέσει να το κάνεις χρόνο σου, είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνεις μετά στο τέλος. Ναι. Αν μπορείς και βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα, που μπορείς εσύ, το ξέρω, είναι ένα καλό πακετάκι για να περιποιήσεις το αυτοκίνητο. Ωραία. Πιστεύω να είσαι ικανοποιημένος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτά, παιδιά, σας ευχαριστώ για την προβολή και για το ενδιαφέρον και για την υποστήριξη. Καλή συνέχεια. Και πατήστε ένα subscribe, κουδουνάκι για να σας ειδοποιήσω όταν ανεβάζω βίντεο. Και ένα like και σχόλια, άμα θέλετε, τις εντυπώσεις, πώς σας φάνηκε, πώς άλλαξε το αμάξι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, ναι, μπορεί για σας να μην είναι τίποτα αυτό, αλλά ουσιαστικά δίνει πρόθεση στο κανάλι να πατήσετε ένα like και να εγγραφείτε και θα τα πούμε την επόμενη φορά.